Πολύ καλημέρα σας. Ονομάζομαι Ιωάννης Ζολώτας, είμαι χημικός μηχανικός καυσίμων μονιλών του Πολυτεχνείου του Άχεν. Θέλω να βλέπω τον εαυτό μου ως ενεργειακό μηχανικό και το γνωστικό μου αντικείμενο, αλλά και η δραστηριοποίησή μου τα τελευταία 20 χρόνια είναι σε έργα ανανοσίμων πηγών ενέργειας, αλλά και άλλα. Σήμερα θα μιλήσουμε για επιχειρηματικότητα φωτοβολταϊκά και ηλιοθερμικά στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, Σχολείο Επιχειρηματικότητας. Λίγα λόγια για τα φωτοβολταϊκά. Χωρίς να θέλω να σας κουράσω, όταν στο μυαλό μας έχουμε μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο. Τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα υπήρξαν μια βιομηχανία σε εισαγωγικά, η οποία στο πικ της δημιούργησε 22.000 θέσεις εργασίας σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών. Αυτό είναι ένα σταθερού τύπου φωτοβολταϊκό, λίγο κακοσχεδιασμένο κατά τη δική μου άποψη. Υπάρχουν τα φωτοβολταϊκά τα οποία είναι tracking systems, δηλαδή παρακολουθούν την τροχιά του ηλίου, δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να στρέφουν τα πάνελ στα φωτοβολταϊκά να είναι πάντοτε κάθετα στην τροχιά του ηλίου. Και μια και μιλάμε για tracking, περνάμε γρήγορα σε ένα άλλο είδους φωτοβολταϊκό. Αν το κοιτάξει κανείς από κοντά, θα δει ότι αυτό δεν είναι ακριβώς όπως τα προηγούμενα. Αυτό στην πραγματικότητα αποτελείται από καθρέφτες, οι οποίοι 500-πλασιάζουν την ηλιακή ακτινοβολία και την καθρεφτίζουν σε ένα μικρό φωτοβολταϊκό πλακίδιο, το οποίο δεν είναι από πυρίτιο, αλλά είναι από γερμάνιο και άλλα εφάνταστα υλικά, και το οποίο λέγεται CPV, Concentrated Photovoltaics. Σας τα λέω αυτά γιατί. Διότι, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι το 2006 με φωτοβολταϊκά, η μέση ισχύς ενός φωτοβολταϊκού, πυρητικού φωτοβολταϊκού, ήταν γύρω στα 12%. Τι σημαίνει 12%? Σημαίνει ότι το υπόλοιπο 88% γίνεται αντανάκλαση και θερμότητα. Μόλις 12% κατάφερνε το φωτοβολταϊκό πάνελ να μετατρέψει ηλεκτρική ενέργεια. Και αυτά, πριν από τις απώλειες των καλωδίων, τις ηλεκτρικές απώλειες, το τζάμι, αν ήταν βρώμικο, είχε κουτσουληθεί ή κάτι άλλο. Πριν όλες τις ηλεκτρικές απώλειες και τη μετατροπή, αν θέλετε. Μόλις 12%. Υπήρχαν δε και τα thin film, υπάρχουν ακόμα δηλαδή σαν τεχνολογία, πάλι πυρητικά, απλώς η διαδικασία κατασκευής τους αλλάζει. Είναι το πυρίτιο βρίσκεται σε αέρια μορφή και ψεκάζεται πάνω σε επιφάνειες, το οποίο είχε μόλις απόδοση της τάξης του 6%. Όλο το υπόλοιπο 94% της ηλιακής ακτινοβολίας πήγαινε χαμένο. Μέχρι να σταματήσουν τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα, η μέση ισχύς ενός κανονικού πυρητικού πάνελ είχε φτάσει στο 15,5%. Σήμερα υπάρχουν πάνελ που χτυπάνε ρεκόρ του 26,5%. Ταυτόχρονα, την ίδια εποχή, η αξία ενός πάνελ είχε πέσει κατά 80%. Δηλαδή, αν κανείς έφτιαχνε ένα διάγραμμα και έλεγε απόδοση που ανεβαίνει, κόστος που κατεβαίνει, τότε, αν αυτό το κάναμε και μπορούσε να γίνει προβολή στο μέλλον, τότε θα λέγαμε ότι τα φωτοβολταϊκά θα αντικαταστήσουν κάθε άλλη πηγή ενέργειας στον πλανήτη. Δεν χρειαζόμαστε άλλη πηγή ενέργειας. Μόνο από τα φωτοβολταϊκά. Όχι μόνο κάθε άλλη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Κάθε άλλη πηγή ενέργειας στον πλανήτη. Τα CPVs ξεκινάνε από 35% και εργαστηριακά έχουν φτάσει και το 70%. Φανταστείτε λοιπόν αν καταφέρναμε αυτά τα υπάρχοντα φωτοβολταϊκά που σήμερα λειτουργούν με 12, 13, 14, 15% κατά μέσο όρο να τα πάμε στο 25%, στο 30%. Αν τα καταφέρουμε, τότε καταλαβαίνετε ότι ένας σταθμός τα 2,3 γιγαβάτ εγκατεστημένης ισχύος που είναι στην Ελλάδα θα γίνουν μέσα στο 4,6 χωρίς να κάνουμε τίποτα άλλο. Πέραν αυτών, υπάρχουν τα φωτοβολταϊκά στις στέγες. Αυτά έπρεπε πρώτα στην Ελλάδα να εφαρμοστούν. Αυτό είναι ένα, όπως θα βλέπετε, όχι και πάρα πολύ κομψό, δικό μου έργο, όχι και πάρα πολύ κομψό. Είναι ένα έργο πάνω σε μια βιομηχανική στέγη. Σεβασμό στη μόνωση κτλ. Με κάποια εφταξία τοποθετημένο. Για να δούμε τι κάνουν όμως στο εξωτερικό. Αυτά λέγονται BIPVs, Building Integrated Photovoltaics. Δηλαδή, αντί να σκεπάσουν το κτίριο με μάρμαρο, με πέτρα, τούβλο, σοβά, γυαλί, χάλιβα,
οτιδήποτε άλλο υλικό, γυψοσανίδα, το σκεπάζουμε φωτοβολταϊκά. Και πώς είναι το αποτέλεσμα? Όταν, παραδείγματος χάρη, το χρησιμοποιούν εκεί που υπάρχει υαλοπίνακας. Μερικοί από τους υαλοπίνακας είναι φωτοβολταϊκά πάνελ. Και το αποτέλεσμα, όταν το κάνεις αυτό σε φεγγίτη, εγώ θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ κομψό. Αυτό είναι ωραίο φωτοβολταϊκό στη στέγη. Για να δούμε και μια πρόσωψη εκκλησίας με φωτοβολταϊκό. Για να δούμε μια στάση λεωφορείου. Σήμερα απαγορεύεται αυτό στην Ελλάδα. Να βάλουμε σε ένα στέγαστρο φωτοβολταϊκό. Και για να δούμε στην Ιαπωνία, που οι άνθρωποι εκτιμούν την έκταση και δεν έχουν αρκετή γη, ένα σταθμός λεωφορείου, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Αυτά έπρεπε πρώτα να έχουμε κάνει στην Ελλάδα. Πρώτα τις άχρηστες επιφάνειες στεγών και να έχουμε διευκολύνει την αρχιτεκτονική ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών πάνελ. Για να δούμε λίγο τι είναι τα ηλιοθερμικά. Πολύ γρήγορα, το ηλιοθερμικό φαινόμενο δεν είναι το φωτοβολταϊκό. Εκμεταλλεύεται μια τελείως διαφορετική αρχή. Στην πραγματικότητα, αυτά όλα δεν είναι φωτοβολταϊκά πάνελ που βλέπετε, αλλά είναι κάτωπτρα, είναι καθρέφτες. Οι οποίοι τι κάνουνε? Αντανακλούν το ηλιακό φως στην κορυφή αυτών των πύργων. Αυτό το έργο βρίσκεται στην Ισπανία. Στην Ελλάδα θα μπορούσε κανείς να κάνει ηλιοθερμικά στην Κρήτη. Έχουν ήδη κατατεθεί κάποιες άδειες, οι οποίες για γραφειοκρατικούς σε εισαγωγικά λόγους σταματάνε. Και η φιλοσοφία τι είναι? Είναι ότι εκεί πάνω ψηλά στον πύργο αυτόν, ο αέρας ζεσταίνεται σε κατάσταση πλάσματος. Και ο αέρας κινεί μια τουρμπίνα και γίνεται ηλεκτροπαραγωγή. Είναι και αυτό μια πολύ όμορφη, μια κομψή, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Στην πραγματικότητα, πάρα πολλά θα μπορούσαν να γίνουν στην Ελλάδα, εάν δεν υπήρχε ή αν ήταν σε πιο περιορισμένο βαθμό αυτό που αποκαλούμε NIMBYs, Not in my backyard syndrome. Πάρα πολλά έργα κολλάνε στο γεγονός ότι η τοπική κοινωνία δεν τα θέλει κοντά της. Δεν θέλει τις ανεμογεννήτριες τις μεγάλες, δεν θέλει το φωτοβολταϊκό, δεν θέλει το ηλιοθερμικό, δεν θέλει ούτε καν τη βιομάζα βιοαέριο, όπως θα δούμε σε λιγάκι. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.